Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, που μου έδωσε την ευκαιρία για να παλέψω για την είσοδό μου στη Βουλή και να είμαι πλέον εδώ και να απευθύνομαι σε όλους αυτούς που μέχρι σήμερα έκριναν το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Και εκτός από αυτό, να είμαι μέρος της ομάδας αυτής και να μπορώ να αποφασίζω, να παράγω έργο και να επηρεάζω τις εξελίξεις. Ακούγοντας τη Δευτέρα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το μόνο που διαπίστωσα ήταν ότι μιλούσε με γενικότητες. Εύχομαι αυτό να παραμείνει στην δική μου αντίληψη και να μην αποτελέσει την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό η νέα αυτή κυβέρνηση να αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της έδωσε για ακόμη μια φορά ο λαός και να μην τους απογοητεύσει όπως την προηγούμενη φορά. Εύχομαι λοιπόν σε αυτούς καλή δύναμη στο έργο τους. Από εδώ και πέρα η Ένωση Κεντρών με την είσοδό της στη Βουλή θα φέρει έναν άνομο μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θα άρει κάθε ανασταλτικό και εφεσιακό παράγοντα που μέχρι τώρα λειτουργούσε ως τροχοπέδι στην επανεκκίνηση της οικονομίας, στην καταστολή της ανεργίας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ζητού της χώρας. Η Ένωση Κεντρών και ο πρόεδρος της Βασίλης Λεβέντης, χρόνια τώρα όταν οι άλλοι τον αμφισβητούσαν και τον απαξίωναν, είχε προειδοποιήσει τους πολίτες για όλη αυτή τη συμφορά που ερχόταν. Τότε οι σημερινοί επίδοξοι σωτήρες του κράτους είτε εκτρέφονταν σε πολιτικά καλούπια, είτε υποστήριζαν μια πολιτική χωρίς όραμα που οδηγούσε στην οικονομική κατάρρευση και τελικά στη φτωχοποίηση της χώρας και του λαού. Η Ένωση Κεντρών αποτελεί τη μόνη υπεύθυνη πολιτική δύναμη που εδώ και χρόνια υποστηρίζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων σταθερά και καταμάχητα. Ως νέος βουλευτής της Ένωσης Κεντρών στην περιφέρεια των Σερών, θέλω να δεσμευτώ, μέσα έχοντας βιώσει φυσικά την εργασιακή εμπειρία στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, ότι θα συνδράμω στην κομματική προσπάθεια για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα σε μια χώρα με οικονομική, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Και όλα αυτά θα συμβεί πρεσβεύοντας και εφαρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις που εισάγει το κόμμα της Ένωσης Κεντρών. Έχοντας μικρή ενασχόληση, όσο επιτρέπει και η ηλικία μου, με τον ιδιωτικό τομέα, διαπίστωσα πολύ γρήγορα πως οι αδικίες στον ιδιωτικό τομέα είναι δυσανάλογες με αυτό, είναι αδικία βασικά αυτό που γίνεται σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Ο ιδιωτικός τομέας επιβαρύνεται συνεχώς με δυσβάσταχτη φορολόγηση, δεν υπάρχουν κίνητρα για αυτόν. Η γραφειοκρατία επίσης αποτελεί εμπόδιο, καθώς και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και οι αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας. Προσωπικό μου λοιπόν στοίχημα είναι να υιοθετηθούν οι 9 θέσεις της Ένωσης Κεντρών και να εφαρμοστούν 3 βασικά μέτρα. Πρώτον, να ληφθούν νομοθετικά μέτρα, έτσι ώστε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία βγήκαν από το 2009 και έπειτα στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ευνοϊκούς όρους, όπως είναι η επένδυση στη χώρα μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 50% των χρημάτων αυτών. Επίσης πρέπει να προβούμε σε συμφωνία με τους δανειστές, έτσι ώστε τα ομόλογα και υποχρεώσεις της χώρας να ανασταλούν για μια πενταετία χωρίς επιτόκιο, ώστε τα χρήματα αυτά να αναγεννήσουν την οικονομία μας. Και πρέπει, πολύ σημαντικό είναι, να δοθούν κίνητρα στους νέους επαγγελματίες και νέους αγρότες. Καθώς πιστεύουμε ότι πρέπει να απαλλαχθούν την πρώτη πενταετία από το φόρο εφόσον ο τζίρος τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι αναγκαίο να πείσουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα σταθερό πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον. Πως σεβόμαστε τους κανόνες, σεβόμαστε και τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις επακόλουθα. Όμως χρειαζόμαστε και δημόσιες επενδύσεις στα δημόσια έργα και υποδομές. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μπορεί να έγιναν πάρα πολλές αλλαγές δημοσιονομικού χαρακτήρα, ωστόσο αυτές δεν φτάνουν. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο στηρίζεται στη μεταποίηση και στην παραγωγή εξαγωγικών προϊόντων. Αυτό θα συμβεί με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, την αυτάρκεια στην παραγωγή τροφίμων, καθώς και την αύξηση παραγωγής
εξαγώγημων τυποποιημένων προϊόντων. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα χρειάζεται εξαγωγές και κυρίως βιομηχανικές εξαγωγές. Η Ελλάδα έχει μικρότερη βιομηχανική παραγωγή, σχεδόν 9% του ΑΕΠ, έναντι 15,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, πρέπει να στηρίξουμε την ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων, καθώς αυτοί είναι που θα φέρουν το νέο πλούτο στην Ελλάδα. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη εξαγωγής μυαλών. 20.000 νέοι έχουν φύγει ήδη από την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι στο εγχείρημα αυτό της Ένωσης Κεντρών για Οικονομική Επανεκκίνηση και Ανάπτυξη, καθώς και περιστολή των παθογενειών του Δημοσίου, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρός μας, έστειλε το πρόγραμμα των 9 σημείων προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, αυτός δεν έχει δώσει απάντηση ακόμη. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε το δίκαιο και να αντιπολιτευτούμε το άδικο, υπερψηφίζοντας αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και καταψηφίζοντας μέτρα που μας επιδεινώνουν και μας βουλιάζουν ακόμη περισσότερο στην παρακμή, την υφιστάμενη παρακμή της χώρας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το κοινό καλό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Τζούφη, παρακαλώ, για 5 λεπτά από το ΣΥΡΙΖΑ.